κύριο Χρήστο Ανδρέου. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μιχάλη. Εμάς συνήθως σας βλέπουμε στο Skype, κύριε Ανδρέου, επειδή κάνετε και έτσι υπερορίες στα κανάλια για να ενημερώσετε τον κόσμο. Τώρα έχουμε τη χαρά να σας δούμε και στο στούντιο. Πάμε σήμερα, θα σας δούμε από κοντά. Δεν είναι καλύτερα έτσι? Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Για πείτε μας τώρα, τι εισήγηση βόμβα είναι αυτή που κάνετε για απαγόρευση της μετακίνησης των οπαδών σε τρεις συγκεκριμένες ομάδες? Γιατί στεναχωρείτε έτσι τον κόσμο, τον οπαδό? Δεν είναι θέμα. Είναι βασικά η προστασία τους, κύριε Μιχαλάρε, και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να προστατεύσουμε τον κόσμο, ο οποίος μεταβαίνει στους αθλητικούς χώρους ακριβώς για να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Και στο τέλος, βλέπουμε να γίνονται μάχες τόσο εντός αλλά και εκτός των αγωνιστικών χώρων, και όχι μόνο, και σε άλλους χώρους μακριά από τα γήπεδα. Ναι. Να αναφέρω το ιστορικό, όπως έχει γίνει, να αναφέρουμε καταρχήν ότι από την πρώτη αγωνιστική έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα βίαιης συμπεριφοράς κάποιων οπαδών, συγκεκριμένων ομάδων, τα οποία επαναλαμβάνονται σε κάθε αγωνιστική. Είμαστε στη 10η αγωνιστική αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Έχουμε προχωρήσει σε 26 συλλήψεις μέχρι σήμερα. 25 από αυτούς έχουν ήδη εξασφαλιστεί εναντίον τους διαδάγματα αποκλεισμού από τα γήπεδα. Ενώ σε ορισμένους επίσης τους περισσότερους έχουν ήδη καταδικαστεί με χρηματικά ποσά και αποκλεισμό από τα γήπεδα για ένα χρονικό διάστημα. Μετά, όπως έχω πει, και αυτές τις προσπάθειες που κάνει η αστυνομία, είχαμε έρθει σε επικοινωνία και σε συνάντηση στις 16 Ιανουαρίου με τους υπευθύνους ασφαλείας των σταδίων. Στη συνέχεια, την πρώτη δεκάδα συγκεκριμένα, είχαμε συνάντηση στο Αρχείο Αστυνομίας με τον πρόεδρο και τον διευθυντή της ΚΟΠ. Και όλα αυτά γίνονται σε μια προσπάθεια να ξεβρεθούν λύσεις ώστε να μην επαναλαμβάνονται αυτά τα φαινόμενα. Και τελευταία επαφή που είχαμε ήταν στις 15 Οκτωβρίου, mm-hmm, στο συνέδριο της ΚΟΠ, όπου είχαμε έρθει σε επικοινωνία και ο βοηθός αρχηγός μαζί με τον υπεύθυνο ασφαλείας των αγώνων, των σταδίων της αστυνομίας του Γραφείου Επιχειρήσεων. Μάλιστα. Ακριβώς σε μια προσπάθεια να τους δώσουμε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, να τους δείξουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Και μια προειδοποίηση ότι αν συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε πιο δραστικά μέτρα. Ωραία, άρα τα δραστικά μέτρα τώρα είναι μετακίνηση, απαγόρευση, ναι, της μετακίνησης των οπαδών. Αυτό εισηγείστε, η ΚΟΠ θα αποφασίσει. Ναι, ακριβώς. Η εισήγηση της αστυνομίας, όπως το λέγει η νομοθεσία, είναι σε συνεννόηση με τον αρχηγό αστυνομίας. Η οικία ομοσπονδία, που σε αυτή την περίπτωση είναι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, mm-hmm, θα πρέπει να λάβει απόφαση. Και επαναλαμβάνω, ο λόγος που έκανα αυτή την εισαγωγή είναι να σας δείξω ότι ο λόγος που επικεντρωθήκαμε σε αυτές τις τρεις ομάδες ήταν γιατί αφορούσε την τελευταία αγωνιστική, μετά από τη συνάντηση που είχαμε με τους πρόεδρους των σωματείων και είχαμε προειδοποιήσει. Όμως, στη συνέχεια της επιστολής αναφερόμαστε ότι αν οποιαδήποτε άλλη ομάδα, οπαδοί της άλλης ομάδας, προχωρήσουν σε τέτοιες βίαιες συμπεριφορές, δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε και σε άλλες συστάσεις. Επίσης, να αναφέρουμε ότι οι εισηγήσεις αυτές αφορούν και εστιάζονται στην νομοθεσία. Προνοεί νομοθεσία και δεν είναι αδυναμία της αστυνομίας, από την έννοια ότι βρήκαμε την εύκολη λύση, ναι, αλλά αυτό προνοείται στη σχετική νομοθεσία. Κατηγορήστε γι' αυτό πάντως, ότι βρέθηκε η εύκολη λύση. Πονάει χέρι, κόψει χέρι, πονάει εδώ, βγάλει όλα τα δόντια, γράφουν και οι αθλητικογράφοι μας. Εσείς, αν κάνετε μια αυτοκριτική ως αστυνομικό σώμα, mm-hmm, θεωρείτε ότι την κατάσταση στα γήπεδα τη χειρίζεστε καλά? Κοιτάξτε. Έτσι με το χέρι στην καρδιά, κύριε Ανδρέου. Εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε λαθαστοί, κύριε Μιχαλάρη. Ναι. Ποτέ. Και μετά από κάθε αγώνα, ακόμα και από αστυνόμευση τόσους πολλούς αγώνες, γίνεται αξιολόγηση και εκεί που εντοπίζονται λάθη, ναι, ή κενά. Από το 1 στο 10, τι βαθμό βάζετε στην αστυνομία για την αποτελεσματικότητά της? Ναι, δεν είναι θέμα αξιολόγησης και βαθμολογίας, γιατί σε αυτά τα θέματα εμπλέκονται και άλλοι φορείς. Ναι. Όπως για παράδειγμα, εμείς όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποιους οι οποίοι εισέρχονται στα γήπεδα και εντός των σταδίων, επαναλαμβάνω, εντός των σταδίων υπάρχει αυτό το μέτρο της κάρτας φιλάθλου, γίνονται κάποια επεισόδια. Εμείς αναμένουμε ότι αν γίνονται σωστοί έλεγχοι στην είσοδο, που δεν αφορά την αστυνομία αυτό. Σωστά. Λάθος λέξη, όχι δεν αφορά. Δεν είναι στην αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν είναι στην αρμοδιότητα της αστυνομίας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη σωστή διερεύνηση. Γι' αυτό και στην επιστολή μας, στην τελευταία παράγραφο της επιστολής που στείλαμε χθες στην ΚΟΠ, ναι, ζητούμε, όπως ενημερώσει τα σωματεία, όπως εφαρμόζει την νομοθεσία στην ολότητά τους. Δηλαδή, να σέβονται τους επιτηρητές, mm-hmm, και να προσπαθούν οι υπεύθυνοι των σταδίων με τους επιτηρητές να υπάρχει μια σωστή ταξιθέτηση των θεατών. Κάθε εισιτήριο στη θέση του, όχι μετακίνηση μέσα στο θύρα. Ακριβώς. Οπότε όταν γίνονται όλα αυτά, θα γίνεται ευκολότερο. Και το έργο της αστυνομίας, ναι, όταν προκύπτουν επεισόδια, δεν αλλά και ο ίδιος ο θέατρος. Δεν μου απαντήσατε όμως, μου, ναι, κυκλώνετε την απάντηση. Πώς κρίνετε την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας στα γήπεδα?
Σας έχω απαντήσει, αλλά ενδεχομένως να μην με αποδέχεστε. Μπορεί να μην είμαι τόσο δεν είναι θέμα αξιολόγησης. Δεν είναι θέμα αξιολόγησης. Αυτό σας έχω πει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς είναι σε συνεργασία με τους άλλους αρμόδιους φορείς που έχουν σχέση με αυτά τα θέματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε, είναι συλλογική προσπάθεια. Ναι. Και αυτό που ακόμα θα ήθελα να πω και ενδεχομένως δεν αναγνωρίζεται, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι σε πολλές φορές η αστυνομία, σε πολλές περιπτώσεις, αποτρέπει επεισόδια. Αλλά επειδή δεν φαίνονται, δεν γίνονται, δεν γίνεται η σωστή δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά της. Ναι, όπως για παράδειγμα, μπορώ να σας πω, νομίζω μιλήσαμε και εμείς για το θέμα το συγκεκριμένο, με τη χρήση του ελικοπτέρου στο τελευταίο αγώνα. Ναι, σωστά. Υπήρχε μια σοβαρή πληροφορία ότι ενδεχομένως κάποιοι οπαδοί να προχωρούσαν σε εγκληματικές ενέργειες εναντίον οπαδών του ΑΠΟΕΛ, κάθοδων προς τη Λεμεσό. Αναγκαστικά χρησιμοποιήσαμε το ελικόπτερο ακριβώς σε μια προσπάθεια να αποτραπεί αυτή η εγκληματική ενέργεια που πιστεύουμε ότι αποτράπηκε. Μάλιστα. Μόνο και μόνο που έχουν δει το ελικόπτερο να βρίσκεται. Εμείς το είδαμε πάντως και ανησυχήσαμε, ναι. Οπότε σας πήραμε και τηλέφωνο. Ναι, κατανοητά όλα αυτά. Έχουμε μια σειρά από θέματα για να προλάβουμε. Επιτρέψτε μου να τα θέσω. Πουρνάρα. Έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιες συλλήψεις. Τι γίνεται με το Πουρνάρα? Όσον αφορά το Πουρνάρα, έχουμε προχωρήσει και έχουμε εκδώσει άλλα 70 εντάλματα σύλληψης. 70. Στο σύνολο τώρα είναι 74 και ένα από το οποίο έχει εκτελεστεί 75. Τα οποία είναι αλλοδαπών, είναι ετητών. Είναι όλοι αλλοδαποί, οι οποίοι εμπλέκονται στη βάση των μαρτυριών που κατέχουμε, εμπλέκονται στη διάπραξη των αδικημάτων τη τελευταία συμπλοκή που έγινε. Ναι. Το τελευταίο περιστατικό. Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες για να δούμε ακριβώς πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Γιατί αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα μεγάλο αριθμό προσώπων. Mm-hmm. Θα πρέπει να συλληφθούν, θα πρέπει να σχηματιστεί υπόθεση εναντίον τους. Οπότε προσπαθούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Γιατί αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και άλλοι ποινικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται ήδη υποκράτηση και τα κρατητήρια μας δεν. Έχουν γεμίσει αρκούν. Τα κρατητήρια. Βεβαίως, έχουν γεμίσει τα κρατητήρια. Και τι θα κάνετε τώρα? Αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός ώστε να προχωρήσουμε για να γίνει μια σωστή εργασία για να μπορέσουμε να τους συλλάβουμε. Αν πρέπει να τους συλλάβετε και να τους μαζέψετε και να τους κρατήσετε κάπου, πρέπει να το κάνετε. Δεν μπορεί να τους αφήσετε ελεύθερο. Σίγουρα υπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα, αντικειμενικό πρόβλημα. Το πρώτα πρέπει να εντοπιστούν εφόσον οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει το συγκεκριμένο χώρο ή ενδεχομένως υπάρχει και κάποιοι που ήρθαν και δεν διαμένουν εκεί, οπότε θα πρέπει να εντοπιστούν πρώτα. Είναι αλήθεια, γιατί μας ήρθε μια τέτοια πληροφορία, αλλά επιβεβαιώστε τι διαψεύσετε. Ναι. Είναι αλήθεια ότι οι συνάδελφοί σας αστυνομικοί θεωρούν το Πουρνάρα τη χειρότερη τοποθέτηση αυτή τη στιγμή και δεν θέλουν να πάνε και πάνε με το ζόρι? Δεν θεωρώ ότι είναι χειρότερη τοποθέτηση. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν και μέλη της αστυνομίας. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Ναι. Όπως και πολλά άλλα καθήκοντα δεν είναι σίγουρα, καλά. Σίγουρα, αλλά έχουμε μάθει ότι δεν το θέλουν, παιδί μου. Αν μπορούν να τα αποφύγουν, θα τα αποφύγουν. Εντάξει, αυτά είναι μπορεί να μπει και μέσω για να το αποφύγουν. Είναι και μέσα στα καθήκοντα των μελών της αστυνομίας και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει και περιοριακό καθήκον όσον αφορά το συγκεκριμένο χώρο. Γιατί τα μέλη. Βεβαίως, γιατί τα μέλη της αστυνομίας τα οποία εργάζονται καθηκόντως δεν αρκούν ώστε να μπορέσουμε να αστυνομεύσουμε τον συγκεκριμένο χώρο και όχι μόνο τον χώρο τον συγκεκριμένο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Και την ευρύτερη περιοχή, γιατί και οι κάτοικοι της Κοκκινοτριμηθιάς είναι με το δίκιο τους εξωφρενών με το ζήτημα που επικρατεί. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι έχει ενισχυθεί τόσο και ο τοπικός σταθμός με μέλη της αστυνομίας επιπρόσθετα, ναι. Αλλά και οι περιπολίες που γίνονται επίσης έχουν ενισχυθεί. Έρευνες στις φυλακές. Βεβαίως. Φόνος Τουρκοκυπρίου και άλλες έρευνες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Τι νεότερα έχουμε από αυτό? Οι εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν συλληφθεί 8 πρόσωπα που, αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται αρκετός χρόνος ώστε να γίνει η σωστή διερεύνηση. Έχουν εξασφαλιστεί κάποια τεκμήρια από τους χώρους όπου έπρεπε να παραληφθούν. Αναμένονται τα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις συνεχίζονται και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν αποκλείεται να γίνουν και άλλες συλλήψεις. Άμεσα, σήμερα, αύριο? Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι, πάντως έχετε συγκεκριμένα πρόσωπα στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Αξιοποιείτε και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, γιατί εκεί έχουμε ένα θέμα. Έτσι, θυμάστε με τη μετακίνηση του πτώματος και όλα αυτά. Ναι. Σίγουρα όλα αξιολογούνται. Οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαρτυρία για να μπορέσει να διελευκαθεί αυτή η υπόθεση και να μπορέσουμε να γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, το τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο χώρο, τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε αυτό το έγκλημα, λαμβάνονται όλα υπόψη. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, έχουμε κανένα νέο, μας στέλνει μια τηλεθεάτρια για το θάνατο της 15χρονης, καμιά εξέλιξη, το διερευνάτε, υπάρχει και μια εκταφή που δεν ξέρουμε θα γίνει, δεν θα γίνει τελικά.
Ναι, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, θα γίνει εκταφή. Έχουν εξασφαλιστεί τα διατάγματα. Αυτό αναμένεται να γίνει. Καταρχήν, πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Είναι, και αλλά. Δεν θέλουμε να του δίνουμε και πολύ δημοσιότητα, γιατί θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες όπως θα πρέπει να είναι γίνουν. Είναι κοινού ενδιαφέροντος θέμα. Όλοι θέλουν. Γιατί, ναι. Γιατί άπτεται της ασφάλειας των παιδιών τους στο τέλος. Πολύ σωστά. Όμως θα πρέπει να σεβαστούμε και τη φύση της υπόθεσης. Οπότε, ναι, θα υπάρχει κάποια εξέλιξη εντός των προσεχών ημερών. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Άρα θα γίνει η εκταφή. Ναι, αυτό μας είπατε ακριβώς, πριν. Πότε θα γίνει, ξέρουμε. Αυτό σας έχω πει. Εντός των προσεχών ημερών, χωρίς να μπορώ να αποκαλύψω την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ωραία, θα το δούμε. Χωρίς να θέλουμε να αποκρύψουμε τίποτε, απλά επειδή είναι ένα πολύ ευαισθητο θέμα και σεβόμαστε τα πρόσωπα τα οποία. Θα σας ξανακαλέσουμε στο Skype να μας τα πείτε. Ούτως ή άλλως τα λέμε συχνά. Τώρα, αφού τα είπαμε όλα αυτά για την επικαιρότητα, έχετε και μια εκστρατεία σε εξέλιξη για την εβδομάδα της αστυνομίας. Ναι. Τι εβδομάδα είναι αυτά, θα γεμίσουμε αστυνομικούς. Εκδήλωση είναι βασικά. Α, εκδήλωση. Ναι, η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά την έχουμε τροποποιήσει λίγο. Γίνεται μία φορά, μία μέρα τον χρόνο, όπου παρουσιάζεται όλο το υλικό της αστυνομίας, ελικόπτερα, πυροτεχνουργοί, σκύλοι, όλα τα τμήματα της αστυνομίας θα βρίσκονται εκεί σε μία προσπάθεια να ενημερώσουμε τον κόσμο, τον οποίο καλούμε να προσέλθει και θα γίνει στις 6 του Νοέμβρη την ερχόμενη. Α, μπορούμε να έρθουμε και εμείς ως πολιτές, να σας δούμε. Την ερχόμενη Κυριακή, από τις 10 μέχρι τις 5. Ναι. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι ακριβώς σε μία προσπάθεια να γνωρίσει ο κόσμος τη δουλειά που γίνεται από την αστυνομία. Θα γίνεται ενημέρωση σε κάθε σημείο για όλα τα τμήματα της αστυνομίας που υπάρχουν, όπως έχω πει, λιμενική, ελικόπτερα, θα υπάρχουν βάρκες της λιμενικής, το ελικόπτερο της αστυνομίας, πυροτεχνουργοί σε επιδείξεις, σκύλοι. Α, βλέπουμε και το βίντεο. Κοιτάξτε, ναι. Βλέπουμε και το βίντεο που έχει. Ναι, είναι το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει ακριβώς. Θα το ξαναδούμε, θα το βλέπουμε. Ναι, σε μια προσπάθεια που γίνεται για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τον κόσμο. Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, το παραλαμβάνω. Η εκδήλωση αυτή γίνεται ακριβώς γιατί θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι η αστυνομία είναι δίπλα στον πολίτη, να γνωρίσει τι γίνεται στην αστυνομία, πώς εργαζόμαστε σε μια προσπάθεια να έρθουν πιο κοντά μας και εμείς πιο κοντά σε αυτούς. Για όλες τις πτυχές της εργασίας σας, όλα τα τμήματα θα είναι παρόντα. Θα είναι τα πιο σημαντικά τμήματα, θα είναι εκεί. Η τροχέα με κάποιες επιδείξεις, με κάποια χρήση γυαλιών που φαίνεται πώς οδηγά κάποιος όταν είναι υπό την επιρροή ναρκωτικών, υπό την επιρροή αλκοόλ. Δηλαδή τους βλέπετε από μακριά. Είπατε γυαλιών. Ναι. Υπάρχουν κάποια γυαλιά τα οποία όταν τα φορέσει κάποιος, βλέπει ως αν να βλέπει ένας ο οποίος είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ή υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε μια προσπάθεια να δείξουμε στον πολίτη, τον οδηγό κυρίως, ότι όταν είναι υπό την επίρρεια αυτών των ουσιών, σε αυτήν την κατάσταση θα βρίσκεται, οπότε δεν θα μπορεί να οδηγεί. Ναι. Όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται ακριβώς για να έρθουμε πιο κοντά στον πολίτη και ο πολίτης πιο κοντά σε εμάς. Φέτος όμως έχουμε κάνει μια καινοτομία νέα. Έχουμε προχωρήσει και θα γίνεται αυτή η επίδειξη καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες, εκτός της Κυριακής όπως έχουμε πει, ναι. Θα έρχονται σχολεία. Έχουμε επικοινωνήσει και κύριε. Έχουν γίνει συναντήσεις με το Υπουργείο Παιδείας. Θα έχουμε γύρω στους σύνολο 800 μαθητές καθ' όλη την εβδομάδα. Θα έρχονται το πρωί, θα γίνεται μια επίδειξη από όλες τις υπηρεσίες σε μια προσπάθεια να γνωρίζουν και οι μαθητές και οι νεαροί κυρίως, γιατί είναι μια ομάδα προσώπων τα οποία θέλουμε να επικεντρωθούμε ώστε να υπάρχει αυτή η ενημέρωση προς αυτούς. Ναι. Το τι αφορά την νέα αστυνομία, σε μια προσπάθεια όπως έχω πει, να έρθουν πιο κοντά μας και εμείς σε αυτούς. Η σχέση της αστυνομίας με τον Κύπριο πολίτη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα βλέπετε τι γίνεται, στη Γαλλία βλέπετε τι γίνεται, να μην τα λέμε. Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει από τις πολύ μικρές ηλικίες ο πολίτης, από το σχολείο όπως είπατε κι εσείς, να έρχεται σε επαφή με τον κίνδυνο. Ας πούμε, στο ζήτημα της τροχέας, δώστε στα μικρά παιδάκια ένα τέτοιο μαραφέτη, ένα κινητό. Βάλτε τους να παίζουν και βάλτε τους μέσα σε ένα συγκρουόμενο όχημα να πατήσουν το φρένο όταν θα δουν το εμπόδιο. Εκεί θα καταλάβουμε τι γίνεται με το κινητό στο τιμόνι. Και όχι μόνο το κινητό. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο καθημερινά έρχονται μαθητές, επισκέπτονται μαθητές, έχουμε μικρά αυτοκινητάκια τα οποία οδηγούν οι μαθητές σε δρόμους κανονικούς εκεί στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και πρέπει να υπακούν σε όλα τα σήματα τα οποία βρίσκονται. Είναι εκεί στη γέφυρα της ΣΥΤΑ, αν θυμάμαι. Είναι καλά. Δίπλα από το αρχηγείο αστυνομίας. Είναι δίπλα εκεί. Ναι, ακριβώς. Δίπλα από το αρχηγείο της αστυνομίας. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι και εσείς. Αποπιάσατε. Πού να με βάλετε εμένα μέσα στο μικρό αυτοκινητάκι. Όχι, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα πρέπει να ενημερωθείτε, να δείτε. Βάλτε με να διασχίζω το δρόμο και να με χτυπάει αμάξι. Και όπως έχω πει, είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.
Μάλιστα, καλή επιτυχία. Ωραίες πρωτοβουλίες είναι αυτές για να έρθει και ο κόσμος πιο κοντά και να γνωρίσει και το έργο και σας. Και αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι τελευταίο, ναι. Στο, αυτό που έχετε πει ότι η αστυνομία στην Κύπρο είναι ψηλά στο, στα μάτια του κόσμου, αυτό είναι αλήθεια και αυτό φαίνεται και από την τελευταία έρευνα που έγινε ναι. Από την IMR για μέρος της αστυνομίας, όπου ένα 79-80% των Κύπριων πολιτών νιώθουν ασφαλείς και δείχνουν το εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο της αστυνομίας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και για το ζήτημα της εγκληματικότητας. Μην βλέπετε που εμείς τσακωνόμαστε στην τηλεόραση και σας πιέζουμε κτλ. Είναι η δουλειά μας να αναδεικνύουμε τα αδύνατα σημεία της αστυνομίας για να γίνεστε καλύτεροι. Πολύ σωστά. Γι' αυτό και εμείς δεν λέμε ποτέ όχι και πάντα είμαστε δίπλα σας. Δεν έχουμε παράπονο κανένα. Να είστε καλά. Και εμείς δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά με αυτή την ιδιότυπη σχέση.